Λέγει λοιπόν αυτή η απορία, πείτε μας σας παρακαλώ ποιος είναι ο σκοπός του γάμου. Η τεκνογωνία, και αν ναι, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει ένα άτεκνο ζευγάρι το πρόβλημα μεταξύ τους και πώς ενδεχομένως και τους γύρω ανθρώπους. Θέλει να πει δηλαδή, εάν ο σκοπός του γάμου είναι η τεκνογωνία, τότε αν δεν υπάρχει η τεκνογωνία, δεν έχει νόημα ο γάμος. Αυτή είναι η απορία. Και αναμφισβήτητα, είναι γνωστό ότι υπάρχει ένα ποσοστό ζευγών που δεν έχουν παιδιά για κάποιο λόγο. Οι λόγοι είναι ποικίλοι. Άλλοτε στον άνδρα, άλλοτε στη γυναίκα, άλλοτε ενώ υπάρχει γονιμότητα και στον άνδρα και στη γυναίκα, να μην είχαν την δυνατότητα να γεννηθεί ένα παιδί για άλλους λόγους, φερρυπίν, το ρέζος μπορεί να είναι έτσι, ξέρω εγώ, η μεσογειακή νόσος, το στίγμα. Τέλος πάντων, υπάρχουν πλήθος λόγοι που μπορεί κανείς να μείνει μόνο με ένα παιδί, κάποτε κανένα παιδί να μην υπάρχει, επειδή υπάρχει αυτός, σας είπα, ο λόγος. Το θέμα είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό διότι αφορά τον σκοπό του γάμου και που δυστυχώς σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον σκοπό του γάμου. Βέβαια υπάρχει και η κατάχρηση του πράγματος να γίνει σκοπός της ζωής ο γάμος. Θα το ξαναπώ. Υπάρχει κατάχρηση του να θέλει κανείς να κάνει το γάμο σκοπό της ζωής ή να τον βλέπει το γάμο σαν σκοπό της ζωής. Αυτό, πιστέψτε με, ότι έχει τραγικά αποτελέσματα, τραγικές επιπτώσεις. Το ζω αυτό σε ανθρώπους και δεν ξέρω αν είναι εδώ παρόντες εκείνοι τους οποίους αντιμετωπίζω με το θέμα αυτό και δεν πείθονται. Με τίποτα δεν πείθονται. Τι? Γιατί δεν πάντρεψαν το αγόρι τους ή γιατί δεν πάντρεψαν το κορίτσι τους, ότι αρχίζει να περνάνε τα χρόνια. Φερρυπίν, για το κορίτσι μόλις αρχίζουν να περνάει το 20 έτος της ηλικίας, αρχίζουν τα καρδιοκτύπια. Δεν θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να φροντίσουμε να παντρέψουμε και τα παιδιά μας, αλλά όχι να φτάσουμε στο σημείο να χάσουμε και την υγεία μας, ακόμα και την πίστη μας στο Θεό, γιατί δεν παντρέψαμε το παιδί μας. Για κάποιο λόγο μπορεί το παιδί μας ένα ή περισσότερα να μην ήρθε ο Θεός να παντρευτούν, ή να επιτρέπει ο Θεός να μην παντρευτούν, γιατί πολλές φορές θα λέγαμε η αιτία είναι στα ίδια τα παιδιά μας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Κάποτε σας είχα πει ένα παράδειγμα και νομίζω είναι πολύ εύγλωτο, παρότι χτυπητό, θα σας το ξαναπώ. Ήρθε κάποτε μια κοπέλα και μου λέει, ό,τι συνοικέσει ο γίνει, γνωρίζω τον υποψήφιο γαμπρό και σε λίγο χαλάει. Όταν τα έλεγε βεβαίως αυτά, έκλαιγε. Κλαίγοντας, βέβαια έτρεχαν όχι μόνο δάκρυα, αλλά είχαν λυθεί και οι κρουνοί της μύτης. Έπρεπε να μαζέψει λοιπόν τα προϊόντα της μύτης. Αλλά, δηλαδή μίξες, να το πω απλά, αλλά δεν είχε μαντήλι και είχε μία χαρτοπετσέτα και άρχισε να μαζεύει στη χαρτοπετσέτα το περιεχόμενο και να τη διπλώνει και να ξαναμαζεύει το νέο περιεχόμενο και να την ξαναδιπλώνει να μαζεύει το τρίτο περιεχόμενο. Εγώ άρχισα να ιδιάζω που την έβλεπα. Σας το έχω πει παλιότερα, ίσως κάποιον το θυμώσει το παράδειγμα αυτό. Άρχισα να ιδιάζω. Και όταν μου είπε μήπως μου κάναν μάγια, μήπως τίποτα, γιατί χαλάνε όλα αυτά τα συνοικέσια, κοπέλα μου, τη λέω, να σου πω, θα σου μιλήσω με τη γλώσσα της ειλικρινίας. Τα μάγια είσαι εσύ ίδια. Διότι
αυτή τη στιγμή σε παρακολουθώ και πώς να στο πω, γύρισε η καρδιά μου με αυτά τα, με τις μίξες σου και τα λοιπά. Τα χέρια της είχαν μιξώσει και δεν ξέρω γιατί δεν είχε άλλη χαρτοπετσέτα. Θα μου πείτε, τόσο φοβερό πράγμα να φτερνιστώ αυτή τη στιγμή και να ξέχασα να πάρω μαντήλι. Φοβάμαι ότι δεν είναι αυτό, αλλά είναι ένας τρόπος πολλές φορές πως στεκόμαστε απέναντι στους άλλους και μας συχαίνεται ο άλλος. Πώς να σας το πω, μας συχαίνεται ο άλλος. Πώς κάποτε βλέπουμε μια γυναίκα και λέμε δεν θα φάω από τα χέρια της ποτέ φαΐ. Αν μου προσφέρει γλυκό, δεν ξέρω, συχαίνομαι. Πώς αυτό, είναι μερικά πράγματα που φαίνονται. Τέτοια υπάρχουν. Ένας κακός τρόπος και τα λοιπά και τα λοιπά. Χαλάει το συνηγέσιο. Ούτε μάγια, ούτε τίποτα. Είναι η ίδια η στάση των υποψηφίων ή του αγοριού ή του κοριτσιού που τα πράγματα κάνουν να χαλάει η όλη υπόθεση. Θα ήθελα λοιπόν να σας έλεγα ότι δεν πρέπει να κάνουμε σκοπό της ζωής μας το γάμο και ότι αν τα παιδιά μας δεν τα παντρέψουμε πρέπει να αρρωστήσουμε, πρέπει να βγάλουμε καρκίνο. Και τι βγήκε, δεν παντρέψαμε λοιπόν, τι θα γίνει παρακάτω? Μα κορίτσι να μείνει, και αν μείνει, κάποια κορίτσια δεν μένουν χωρίς να παντρευτούν. Χαλάς ο κόσμος. Μη μου πείτε ότι δεν καταλαβαίνω και τα λέω αυτά. Μη μου πείτε ότι είμαι έξω από τα πράγματα και μιλάω έτσι. Μη μου το πείτε, να παρακαλέσω πολύ, γιατί απλούστατα βλέπω ένα κατάντημα. Να στεναχωριώνται όλοι μέσα στο σπίτι, σαν να έχουν πεθαμένον μέσα στο σπίτι. Είναι σωστά πράγματα αυτά? Είναι σωστά? Λοιπόν, φεύγω από το θέμα το ότι κάνουμε τον γάμο σκοπό της ζωής μας και συνεπώς αν δεν πετύχουμε αυτόν τον σκοπό να θεωρούμε ότι τα πάντα έχουν τελειώσει. Όπως και μια κοπέλα, άμα δεν παντρευτεί, ένα γόρι δεν παντρευτεί, νομίζουν ότι όλα τελειώσανε στη ζωή. Γιατί όλα τελειώσανε στη ζωή? Γιατί όλα τελειώσανε? Ο γάμος είναι δηλαδή τι?